Την απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων στον πόλεμο στην Ουκρανία διατηρεί στο προσκήνιο η Ρωσία, αυτή τη φορά διαστόματος του αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας Δημήτρη Μετβέντεφ. Οποιαδήποτε ρωσικά όπλα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία του Ντονμπάς και άλλων εδαφών, προειδοποίησε τη Δύση. Την ίδια στιγμή, σ' άλλο, προκαλούν οι καταγγελίες ότι οι πολίτες που συλλαμβάνονται στις διαδηλώσεις κατά της επιστράτευσης στέλνονται στον πόλεμο. Το γεγονός, μάλιστα, επιβεβαίωσε ο γραμματέας τύπου του Βλαντιμίρ Πούτιν, Δημήτρη Πεσκόφ. Νέα φραστική επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου στη διαρκώς συρρυκνούμενη ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη. Δεν διώξαμε κανέναν Έλληνα από τη χώρα μας στην εποχή μας, Μητσοτάκης, και δεν διαζούν στον κόσμο τους, είπε μεταξύ των άλλων. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσφεύγει η Γεωργία Μπίκα μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να απορρίψει το αίτημα ανέρεσης του βουλεύματος, το οποίο απαλλάσσει τον 27χρονο κατηγορούμενο από την κατηγορία βιασμού. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλοί περισσότεροι τραυματίστηκαν στις ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που κατακλείζουν το Ιράν με αφορμή τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινή, η οποία είχε συλληφθεί από την αστυνομία επειδή δεν φόρεσε σωστά το χιτζάπ της. Για την απόφασή του να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο παρά το πολύ προχωρημένο της ηλικίας του, μίλησε στο Μετρόπολης 95,5 ο 88χρονος πτυχιούχος Δημήτρης Μουδατσάκης. Ταξίδευα 3 ώρες την ημέρα για να πάρω το πτυχίο, δήλωσε μεταξύ των άλλων. Ιδιωτική επίσκεψη στην Κομοτηνή πραγματοποιεί ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, Μουσταφά Σέντοπ. Σύμφωνα με πληροφορίες του mynews.gr, ο Μουσταφά Σέντοπ θα έχει συναντήσεις στο προξενείο, όπως και με τον μουφτή Κομοτηνής, τη μουσουλμανική νεολαία στην πόλη, ενώ θα συναντήσει τον ψευδομουφτή της Ξάνθης και θα επισκεφθεί τον τάφο του πρώην ψευδομουφτή. Για οργανωμένο σχέδιο της Τουρκίας να προωθήσει 1.500 ανθρώπους στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο, έκανε λόγο ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατήγγειλε την Τουρκία για οργανωμένο σχέδιο, υπογραμμίζοντας πως τα μέτρα αποτροπής της Ελλάδας λειτουργήσαν και τα 1.500 άτομα που επιχείρησαν να περάσουν τα σύνορα επέστρεψαν πίσω. Ανέρεση κατά της απόφασης του μικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών που ανέστειλε την εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης του Μεσίτη, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε κάθριξη 10 ετών για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, άσκησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η φιλοζωική οργάνωση Θεσσαλονίκης Νοιάζομαι προχώρησε στην επικήρυξη με το ποσό των 3.000 ευρώ του ατόμου που ποδοπάτησε μέχρι θανάτου ένα γατάκι στη Θεσσαλονίκη. Τεράστια ανταπόκριση στους πολίτες βρίσκει ο θεσμός του προσωπικού γιατρού. Όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Υγείας, ήδη οι εγγραφές ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια, επιτυγχάνοντας τον στόχο που είχε τεθεί για το τέλος του 2022. Το ίστατο χαίρεση σε κλίμα συγκίνησης απίφθηναν στη Μάρθα Καραγιάννη συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του πολιτικού και καλλιτεχνικού χώρου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.